Pero cuando el disminuye un piso, para no hay que salvar la bendición. Thank you.
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησεν, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να παίμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και ει και σε αιώνα στην αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο εν δόξη αναλυφθείς εφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Ενασκήσεων Ψάχνων, με τον ίδιο τρόπο που τον βλέπετε να αναλαμβάνετε στους ουρανούς,
με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει ο Θεός. Δεν μας έχει ξεχάσει ο Θεός, αλλά βρίσκεται κοντά μας και θα επανέλθει με τη Δευτέρα Παρουσία για να κλείσει την ιστορία αυτού του κόσμου. Η μέρα αυτή είναι μεγάλη γιορτή. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής δεν υπάρχουν πολλοί ναοί έτσι μεγάλοι. Ίσως το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται να είναι αυτό το πανηγύρι εδώ στο Κοροπή. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδερφοί, το πανηγύρι να μην είναι μόνο αυτό που η εμποροπανήγυρης, ούτε πάλι να είναι μια εξωτερική συνήθεια ευλαβούς διαθέσεως, η οποία όμως δεν αποδίδει πολλούς καρπούς το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία. Το πανηγύρι να γίνει στην καρδιά του καθενός μας και να στηρίζεται σε αυτά τα τρία πράγματα. Την πίστη ότι η Θεία Οικονομία, ό,τι μας χρειάζεται για τη σωτηρία μας, ο Θεός μας το έχει δώσει. Το δεύτερο, η Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αίσθηση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι στη διάθεσή μας και μπορεί ο κάθε ένας μας να μετέχει αυτού. Και το τρίτο πράγμα, η προσδοκία των εσχάτων και της ελεύσεως του Θεού που οδηγεί στην συνείδηση και στην πεποίθηση ότι ο Κύριος δεν λείπει από τον κόσμο, αλλά τον αγκαλιάζει τον κόσμο και εμείς αισθανόμαστε την παρουσία Του και προσδοκούμε την ολοκλήρωση της ιστορίας. Σας εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει πλούσια και την ενορία σας και τον κάθε ένα προσωπικά και το Κοροπή και τη Μητρόπολη μας. Με αυτά τα τρία βασικά στοιχεία και μέσα σε αυτόν τον τόπο από εμάς τους ίδιους να αναδειχθούν οι άνθρωποι που θα έχουν ζών το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές τους. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Νομάρχη με τους συνεργάτες του, τους αντινομάρχες, τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλο τον κόσμο. Εγώ πήρα την προσκλητήρα του κύριο Δήμαρχο, με καλούσε στο πανηγύρι. Το πανηγύρι, ρωτήσα κύριε Δήμαρχε, πρέπει εμείς να σας καλούμε. Αλλά επειδή προφανώς εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, φτάσαμε στο σημείο εσείς να μας καλείτε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε καλό για αυτόν τον τόπο. Να μου συγχωρείτε εμένα τις ελλείψεις. Πήγαμε λίγο και βιαστικά, γιατί έχω κάτι που πραγματικά με πνίγει ως ξαφνική υποχρέωση και γι' αυτό και λίγο άλλαξε το πρόγραμμα και γι' αυτό παρακάλεσα και τον πατέρα Δαβίδ να κάνουμε κάπως πιο μικρή την περιφορά της εικόνας. Θα παρακαλέσω πολύ να είμαστε όλοι με τάξη, με ευλάβεια, με πίστη και με φόβο Θεού να την κάνουμε αυτή την περιφορά, να επανέλθουμε και ο κάθε ένας μετά να πάρει την ευλογία από την Εκκλησία και να πάει στο σπίτι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθε περαιλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσους και αφέσου των αμαρτιών του δούλων του Θεού πάντου των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των εορταζόντων και εορταζουσών, την Αγία Εορτήν και πανηγυρήν ταύτην του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, του Νομάρχου και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας και Θείας Βοηθείας, υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστη ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των εορταζόντων την Αγία εορτήν ταυτήν, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Εις πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ελασκή Συναψάντων, πολλές ευχαριστίες στους σεβαστούς και αγαπητούς ιερείς μας εδώ της αναλήψεως, στους επιτρόπους. Καλά, άλλη φορά για εκείνους. Στον κύριο Δήμαρχο, τους κυρίους βουλευτές που τους ξεχάσαμε προηγουμένως, τα παιδιά από τη Σχολή Ευελπίδων, από την Φιλαρμονική του Δήμου και άλλη συστήση στην Φιλαρμονική Μονάδα. Όλους ευχόμαστε ο Θεός, τέτοιες μέρες ρίχνει πολύ πράγμα, να σας ευλογεί με τα δυο χέρια και με κάθε τρόπο, και υλικά και πνευματικά. Όλο αυτό συμποσούται σε δύο λέξεις. Χρόνια πολλά. Να ζήσετε, να κάθετε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα σας πω, εμείς είπαμε. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπως είδατε λοιπόν στο βίντεο που παρακολουθήσατε προηγουμένως, της αναλήψεως σήμερα, 9 Ιουνίου 2005, και είδατε τον δέσποτα, τον κύριον Χατζη Νικολάου Νικόλαο, να παρευρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Κοροπίου για να τιμήσει την ανάληψη του Κυρίου και το κοροπή τους συμπολίτες μας όλους. Και τη σημερινή όμως ημέρα της ανάληψης του Κυρίου θα θέλαμε να μας μιλήσει και να μας πει την άποψή του ο Λυκειάρχης, ο κύριος Αδάμ Κωνσταντίνος. Το γνωρίζετε όλοι από τις εκπομπές που κάνουμε συχνά για τα θρησκευτικά πράγματα που συμβαίνουν και θα θέλαμε να μας πει τη γνώμη του και αυτός για την σημερινή σημαντική μέρα της ανάληψης του Κυρίου. Καλημέρα κύριε Λυκειάρχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με καλέσατε και σήμερα να μιλήσουμε για τη σημασία που έχει η ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η λέξη ανάληψη καταρχάς σημαίνει ανέβασμα. Και ανέβασμα όταν λέμε εννοούμε από τη γη προς τον ουρανό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος Θεός μας Ιησούς Χριστός έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος. Για να μας κάνει βέβαια εμάς τους ανθρώπους θεούς. Η σάρκα του όμως αυτή ήταν παθητή. Δηλαδή πονούσε, πεινούσε, διψούσε σαν άνθρωπος, κοπίαζε, αισθάνεται την ανάγκη να κοιμηθεί κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος είχε σάρκα παθητή. Όμως και εκείνος ακολούθησε το δρόμο του θανάτου. Βέβαια, τριημέρου θανάτου, αφού τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και τον οδήγησαν στο σταυρικό θάνατο. Αυτό βέβαια ήταν μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και εντελώς θεληματικά ο Κύριος δέχτηκε να θυσιαστεί για να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας μας, που ήταν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κεκριμένο ή αλλιώς σε σιγημένο μυστήριο. Το γνώριζε απλά αυτό μόνον η Αγία Τριάδα και ήταν κρυμμένο μέσα περάντους αιώνες. Έτσι λοιπόν ο Κύριος κατέβηκε κάτω στη γη. Πήρε το σώμα το ανθρώπινο για να
θεώσει γενικά όχι μόνο το σώμα των ανθρώπινων, αλλά και τον άνθρωπο. Αφού σταυρώθηκε, μετά την Ανάστασή του, 40 ημέρες ολόκληρες ο Κύριος παρουσιαζόταν στους μαθητάς. Και όπως αναφέρει το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούστηκε να αναγνώσκεται στην Εκκλησία, παρουσιάστηκε στη Μαρία, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια, δεν πίστεψε, η Μαρία μετέφερε το γεγονός Αποστόλους και οι Απόστολοι δεν πίστεψαν. Τον δεν πίστεψαν σημαίνει ήθελαν κατά έναν τρόπο να πάρουν μια βεβαίωση ότι όντως ήταν γεγονός πραγματικό η Ανάσταση και έτσι να βεβαιωθούν ώστε να είναι σίγουροι, γιατί δεν είναι ένα μη πραγματικό γεγονός, αλλά ένα πολύ σημαντικό γεγονός που μάλιστα χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιο γεγονός. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Κύριος επί 40 ημέρας παρουσιαζόταν και τον βλέπανε με τα μάτια τους μαθητές και συζητούσε μαζί τους και συνέτρωγε μαζί τους. Τη 40η ημέρα ως Θεός το σώμα που δανείστηκε από μας το ανέβασε στους ουρανούς πλέον θεοποιημένο σώμα και αυτό το σώμα το έβαλε τιμητικά και μεγαλόπρεπα στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Βέβαια, αυτό είναι μία εικόνα ότι τιμητικά τοποθέτησε τον άνθρωπο Ιησού, το ανθρώπινο σώμα, στα δεξιά του Πατέρα. Γιατί ο Πατέρας δεν καταλαμβάνει ένα χώρο, αλλά γεμίζει όλους τους χώρους. Όμως για να δείξει τη τιμή και τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια που έδωσε στον άνθρωπο γενικά, αφού τοποθέτησε το ανθρώπινο σώμα στα δεξιά του Πατέρα, λέγει ότι εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα του. Ανάληψη λοιπόν είναι το ανέβασμα του ανθρωπίνου σώματος που είχε λάβει ο Κύριός μας από την υπεραγία Θεοτόκο, θεοποιημένο στα δεξιά του Πατέρα. Αλλά δεν ανέβηκε ο Κύριος μόνο με το σώμα. Συνοδεία είχε ο Κύριός μας. Συνοδεία λέει αγγέλων που τον οδηγούσαν από εκεί που ήρθε. Λέει των μαθητών Κύριε ορόντος ο ανελήφθης. Αλλά και των αγγέλων θαυμαζόντων λέει ένα τροπάριο. Και οι άγγελοι λέει θαύμαζαν λέει βλέποντας το γεγονός. Και οι μαθητές έβλεπαν λέει έκπληκτοι από κάτω το ανέβασμα του ανθρωπίνου σώματος του Κυρίου μας στον ουρανό. Επαναλαμβάνω, έκπληκτοι οι μαθητές. Οπότε, άγγελος Κυρίου, ανάμεσα από τα τάγματα που τον συνόδευαν στον ουρανό, απευθύνεται στους μαθητάς και λέγει, γιατί στεκόσαστε και βλέπετε, λέει, να ανεβαίνει στα δεξιά, όπως τον βλέπετε συνοδευόμενο από τις ταξιαρχίες των αγγέλων στον ουρανό, έτσι θα τον δείτε να κατεβαίνει κάτω. Να κατεβαίνει τι? Να κατεβαίνει για να κλείσει την αυλαία του κόσμου τούτου που έχει γράψει μία ανθρώπινη ιστορία βουτυγμένη μέσα στα αίματα και στη βρωμιά και στην ανηθικότητα και να αλλάξει, όπως λένε οι γραφές, αυτά τα στοιχεία του κόσμου που βλέπουμε εμείς με τα μάτια. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε αυτός με τη χάρη του Θεού μέχρι τον Παράδεισο
και που άκουσε άρρητα ρήματα, δηλαδή λόγια που δεν μπορούν να περιγράψουν αυτά που είδε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο κήρυκας της Οικουμένης, ο ουρανοβάμωνας όπως ονομάζεται αλλιώς, λέγει ότι θα αλλάξει ο κόσμος. Έρχεται, λέγει. Έρχεται να κάνει τι. Έφτιαξε μία εκκλησία, αυτή που εμείς ονομάζουμε Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, της οποίας βέβαια και εμείς είμαστε μέλη. Μέλη, λέει, του σώματος του Ιησού Χριστού είμαστε ο καθένας. Και προσέξτε, αφού είστε μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Χριστού, μη βρωμήσετε τα μέλη αυτά του σώματος. Πρέπει να είναι καθαρά, γιατί καθαρά είναι η κεφαλή, δηλαδή ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία την οποία αποτελούμε εμείς, αυτή θα έρθει στιγμή που εν ρηπεί οφθαλμού, δηλαδή όσο χρειάζεται να ανοίγει και να κλείσει το μάτι του ένας άνθρωπος, θα αλλαχτεί και θα γίνει καινή κτήσης, δηλαδή μία καινούρια κτήσης. Δεν θα βασιλεύει πλέον ασθένεια, φθορά, θάνατος, αλλά σε αυτή τη κτήση θα βασιλεύει ο αθάνατος Κύριος Ιησούς Χριστός με την καινούρια κτήση Του. Όταν λέμε καινούρια κτήση, βεβαίως τι να πω, λόγια που δεν θα αρκεστούν να περιγράψουν μια πραγματικότητα, αλλά όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και όλων των ρητόρων και όλων των Αγίων που πέρασαν από τη γη. Αν ακουστούν λόγοι περιγραφής για τη δόξα του Κυρίου, και πάλι θα είναι αδύνατα να περιγράψουν την αιώνια εκείνη δόξα. Άρρητη η δόξα, ανίποτη, ανέκφραστη, ασύλληπτη, ακατανόητη είναι. Δεν περιγράφεται, αφού άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή η καινή κτήση ερμηνεύεται διαφορετικά Θείο Φως, Θεία Δόξα. Και να πούμε κάτι, όλοι μας παρακολουθούμε στην Εκκλησία μέσα, στη Θεία Λειτουργία, και συμμετέχουμε παράλληλα στον ύμνο εκείνο που ψάλουμε και που ψάλλεται ταυτόχρονα και ψαξιχείς των Αγγέλων. Δηλαδή το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης Σου. Αυτός είναι ένας ύμνος που ασταμάτητα αλλά και αθόρυβα, μυστικά εντελώς, αναπέμπεται, ψάλλεται προς την Αγία Τριάδα. Το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Οι άγγελοι όταν ψάλλουν τον ύμνο εκείνο, λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, σκεπάζουν, λέγει, συμβολικά βέβαια, σκεπάζουν τα πρόσωπά τους με τις φτερούγες και καλύπτουν έτσι το φως μπροστά τους, το λέγαμε, γιατί αδυνατούν να ατενίσουν τη δόξα που εκπέμπεται από τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα του Θεού. Αν λοιπόν οι άγγελοι αδυνατούν να ατενίσουν τη δόξα του Θεού, πόσο μάλλον ένας που αρπάχτηκε από εδώ στη γη στον ουρανό όπως ο Παύλος, ή τόσοι Άγιοι που ανέβηκαν
αξιώθηκαν να ανεβούν και να δουν. Μπορούν να περιγράψουν άραγε το μυστήριο εκείνο του Θείου Μεγαλείου αυτής της καινής κτήσης, όπου βασιλεύει ο Θεός, ο αγιασμός, η δικαιοσύνη και η απολύτρωση. Επομένως, δεν έχουμε παρά να αναφωνήσουμε όλοι μαζί εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο βάθος πλούτου και συνέσεως και δόξης του Θεού, λέει, πόσο βαθύς είναι ο πλούτος, πόσο βαθιά είναι η δόξα του, πόσο βαθιά είναι η σύνεσή του. Και συμπληρώνει έτσι, βγάζει το συμπέρασμα, αφού δεν μπορούμε να ταινίσουμε εμείς αυτό το βάθος, παρά μόνο να το εγκομιάσουμε, συνεχίζει και λέει, ως ανεξιγνίαστε ευουλέ και εωδή αυτού. Δεν μπορούν να εξιγνιαστούν. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας κατέβηκε εδώ στη γη, επαναλαμβάνω, για να κάνει τα δύο ένα. Δηλαδή, τα ουράνια να τα ενώσει με τα επίγεια. Να ανεβάσει με άλλα λόγια εμάς τους ανθρώπους στον ουρανό. Γι' αυτό λέγει, Κύριε, λέει ένας ύμνος, είμαι πρόβατο της λογικής σου πίμνης. Δηλαδή, τη στάνη σου, στάνη του Κυρίου, είναι εκκλησία. Αυτή είναι εδώ στη γη η καινή κτήσης. Αυτή που τοποθέτησε ο Θεός από τον ουρανό στη γη για να μας εκπαιδεύει πνευματικά, ηθικά και έτσι μέσω της εκκλησίας που είναι ο επίγειος παράδεισος να επιτύχουμε το ανέβασμα και εμείς κοντά στο θρόνο, στα δεξιά του Θεού, γιατί λέγει πρόδρομός μας, δηλαδή εκείνος που βάθησε μπροστά στο δρόμο για τον Παράδεισο, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πρόδρομος, λέει, υπερημών γέγονεν Ιησούς Χριστός. Έχει γίνει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Η ανάληψη, λοιπόν, είναι παγκόσμιο γεγονός και όχι μόνο παγκόσμιο αλλά γεγονός συμπαντικό. Τι σημαίνει συμπαντικό? Γεγονός που συγκίνησε, συγκινεί και θα συγκινεί και τον ουρανό με ό,τι έχει επάνω και τη γη με ό,τι έχει κάτω. Τώρα εμείς που ομιλούμε για αυτό το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου, που βέβαια μας διαπερνάει μέσα και μέσα μέχρι τα κόκαλα, μέχρι το μυελό των οστών, γιατί επαναλαμβάνω και ακόμη εκείνους τους δαίμονες τους κάνει να φρύτουν και να τρέμουν στο άκουσμα του Κυρίου και της αναλήψεως. Γιατί οι δαίμονες χαίρονται μόνο όταν εμείς εκπέσουμε από εκείνο το δικαίωμα, από εκείνη την πραγματικότητα, να ανεβούμε στον ουρανό επάνω και να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο τη δόξα την αιώνια. Επαναλαμβάνω, είναι γεγονός συμπαντικό. Άλλωστε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος όταν έκλεισε τα μάτια του επάνω στο σταυρό ως άνθρωπος κατέβηκε στον Άδη. Κατέβηκε στον Άδη για να κάνει τι? Για να αδειάσει τα ταμεία του Άδη, εκεί που ήταν
αιώνες ολόκληρους, ψυχές χωμένες στα τάρταρα του Άδη. Εκεί λοιπόν μπήκε και λέει ένα ωραίο τροπάριο, εσκύλευσε τα του Άδου ταμεία. Δηλαδή πήρε τα λάφυρά του, πήρε τα σκύλα του, τα λάφυρα από τον Άδη και τα μετέφερε με πρώτο τον Αδάμ και την Εύα στον ουρανό επάνω. Έγινε δηλαδή παλινόστησης, επιστροφή του Αδάμ και της Εύας και όλων εκείνων που ήσαν στα ταμεία του Άδη, παλινόστησης, επιστροφή στην αρχαία τους πατρίδα, για αυτή την οποία και πλάστηκαν. Η ανάληψη λοιπόν είναι ένα γεγονός που δεν γιορτάζεται μόνο μία φορά το χρόνο. Όχι μόνο η ανάληψη, και η Ανάσταση και η γέννηση και τα πάθη, όλα αυτά είναι ανθοδέσμη ουράνια που την οσφρενόμαστε μέσα στη ψυχή ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Εισπνέουμε περισσότερο από τον αέρα πνοή ευωδίας πνευματικής του Παραδείσου. Λέει σως μην ευωδίας πνευματικής ο ιερέας. Αυτή η πνοή της ευωδίας είναι η παραδείσια ευωδία που περνάει μέσα μας και στέχει και ευωδιάζει τον ψυχικό μας κόσμο. Δεν είναι λοιπόν γεγονός που βιώνεται η ανάληψη μία φορά το χρόνο. Κάθε πιστή ψυχή που αγαπάει τον Χριστό και καλλιεργείται καθημερινά με τα Ιερά και Άγια Βιβλία, που δεν της λείπει το στήσιμο απέναντι στο θρόνο του Θεού και που υψώνει τα χέρια ψηλά, κάθε πιστή ψυχή που δεν πάβει να επισκέπτεται τον οίκο του Κυρίου και που εφαρμόζει τις αρετές του Χριστού, ήδη αυτή η ψυχή βιώνει την ανάληψη. Παίρνει, αδελφοί μου, μη σας φαίνεται παράδοξο, παίρνει μυστικά αθόρυβα αυτή η ψυχή από αυτά που έχει ο ουρανός, γιατί τα κάνει δώρα ο Θεός, και τα ζει εσωτερικά και μεταμορφώνεται. Λέμε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει μεταμορφώνεται η ψυχή που βιώνει Χριστό, λέμε, Κύριε, μεταμορφώθηκες μπροστά στους μαθητάς σου. Η Εκκλησία μας βέβαια χρησιμοποιεί αυτή τη φράση ότι μεταμορφώθηκε ο Χριστός, αλλά όμως το αντίστροφο έγινε. Οι μαθητές μεταμορφώθησαν, σε αυτούς ανοίχτηκαν τα μάτια της ψυχής για λίγο, πολύ λίγο, και είδαν στο όρο, στο Θαβόρ, τη θεότητα του Κυρίου όσο μπόρεσαν να δουν. Επαναλαμβάνω, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια για ένα κλάσμα δευτερολέπτου είδαν πολύ ελάχιστα, αμυδρά, τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για κοιτάξτε να δείτε
είναι ένα κομμάτι της καινής κτήσης και αυτό. Μες στο χώρο εκείνο που είναι και η ανάληψη του Κυρίου. Ένα κομμάτι είναι και αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή ένα κομμάτι της καινής κτήσης? Πόσο βάστηξε η μεταμόρφωση του Κυρίου, που είδαν τον Μωυσή από τη μία, τον Ηλία από την άλλη, τον Κύριο στη μέση, να συνομιλούν μεταξύ τους και να εκπέμπεται μεγαλείο δόξης, μάλιστα λέει, το πρόσωπο του Κυρίου έλεμπε σαν τον ήλιο. Τα ρούχα του ήταν, λέει, άσπρα σαν το χιόνι. Και μέσα λοιπόν σε ένα απειροελάχιστο διάστημα χρόνου ένιωσαν οι μαθητές ότι έζησαν ένα απέραντο χρόνο μέσα στον Παράδεισο. Και τότε φώναξαν: «Να μείνουμε, Κύριε, εδώ, να μείνουμε, Κύριε, εδώ, να στήσουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για το Μωυσή, μία για τον Ηλία». Τόσο πολύ του συνάρπασε το γεγονός, η ομορφιά, η θέα της λάμψης του Κυρίου, η γλύκα αυτή που εξέπεμπε το πρόσωπο του Κυρίου, ώστε δεν ήθελαν να απαγκιστρωθούν με κανένα τρόπο. Αυτή την πραγματικότητα, ή μάλλον σε αυτή την πραγματικότητα, θα μεταποιηθεί την ημέρα που ο Κύριος θα καλέσει τον κόσμο όλο σε Ανάσταση, κοινή Ανάσταση. Θα εγερθούν από τα μνήματα οι νεκροί. Θα βγουν από τη θάλασσα όσοι έχουν πνιγεί, όσοι έχουν φαταθηρία, οπουδήποτε και βρίσκονται, και θα συναρμολογηθούν. Όσοι εν Χριστώ έζησαν, ακαριαία, δεν θα χρειαστεί ούτε ένα απειροελάχιστο διάστημα χρόνου για να γίνει μεταλλαγή από τη θέση που βρίσκονται στη παραδείσια θέση που αναφέραμε προηγουμένως, που είδαν μαθητές τον Κύριο μεταμορφωμένο και που ένιωσαν αυτοί την ομορφιά αυτή, την παραδείσια. Αυτό σημαίνει ανάληψη του Κυρίου. Ανάληψη λοιπόν σημαίνει ανέβασμα στην καινή κτήση, ανέβασμα στον Παράδεισο. Δεν ζεις την καινή κτήση από τώρα, από τώρα. Δεν ζεις την ανάληψη, δεν ζεις τη μεταμόρφωση, δεν ζεις τη γέννηση του Κυρίου. Δεν τα ζεις αυτά τα παγκόσμια γεγονότα υπαρξιακά μέσα σου όλη την ημέρα και κάθε στιγμή. Μην περιμένεις και μην ονομάζεις τον εαυτό σου χριστιανό. Δεν έχεις δικαίωμα. Σου θυμίζω σαν απάντηση στον ισχυρισμό σου αυτό, εκείνο που είπε ο Κύριος σε εκείνους τους θρασείς και τους εγωιστές φαρισαίους, που έλεγαν: «Εμείς είμαστε τέκνο του Αβραάμ». Και ο Κύριος γυρίζει και τους λέει: «Ουέ ημί γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ», και στη συνέχεια ότι παιδιά ο Θεός μπορεί να κάνει και από τις πέτρες. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα. Όποιος δεν βιώνει Χριστό δια της μετανοίας και με την εξομολόγηση και με τα Θεία Μυστήρια σε καθημερινή βάση και με πλήρη προσοχή και σύνεση και προσευχή και με πράξη αρετών ελεημοσύνης και αγάπη προς τον άνθρωπο, εκείνος δεν ζει την καινή κτήση. Εκείνος εμπέζει τον εαυτό του, το Θεό όμως ποτέ. Αδελφοί μου, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να πω αυτό που θα ακούσετε τώρα. Στην εποχή που ζούσε ο προφήτης Ισαΐας, που υπήρχαν και τότε γιορτές, ο προφήτης, και μάλιστα γιορτές
με μεγαλοπρέπεια και με κάποιον εγωισμό από τους Ιουδαίους, ότι εμείς εκτελούμε τις εορτές που λέει ο Θεός. Ο προφήτης ήρθε και ακούστηκε φοβερή φράση, φοβερό κατηγορητήριο. Τις νηστείες σας και τις εορτές σας και τις νουμηνίες σας, πρωτομηνίες δηλαδή, τις μισεί ο Θεός. Μισεί ο Θεός. Εορτές, νουμηνίες, νηστείες και ακόμη και τις ελεημοσύνες τους, γιατί γίνονται σαν προς επίδειξη. Πολύ φοβάμαι μήπως ο απόϊχος του κηρύγματος του Ισαΐα ισχύει και για μας και αλίμονό μας, αν και στις δικές μας εορτές ισχύει αυτό. Επαναλαμβάνω και δίνω έτσι τέλος στη μεγάλη εκείνη ημέρα με τα εξής επιγραμματικά. Για όλους εμάς που ακούμε όλα αυτά, και πρώτος εγώ βέβαια, γιατί και εγώ βρίσκομαι μέσα στο κύκλο αυτό, όσο μας μένει καιρός, ας αφήσουμε τα γεώδη αυτά, αυτά που ζούμε τα τριμμένα, που μας δίνουν αυτοί οι έξυπνοι από τα σκοτεινά κέντρα, για να αφήσουμε τον ουρανό και να αγκαλιάσουμε τη γη. Επαναλαμβάνω, να αφήσουμε εκείνα τα γεώδη που μας προσφέρουν. Από τη μια μεριά άρτους και θεάματα, από την άλλη μεριά πλούσια τα υλικά αγαθά, για να μυρίζει η ζωή μας ύλη και μόνο ύλη. Να θυμηθούμε εκείνο που είπε ο Κύριος, να το έχουμε υπόψη μας. Το άφρον άφρον ταύτη τη νυχτή, απαιτούσε απεσού την ψυχή σου οι δαίμονες. Άι τι μας αστίνια έστε, δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Αν φύγουμε κατά αυτόν τον τρόπο, αλλημονό μας. Αν φύγουμε όμως έχοντας την καινή κτήση, τον Κύριό μας μέσα που είναι ο καινούριος, ο αιώνια καινούριος, ο μόνιμα καινούριος, ο Ιησούς Χριστός, ο ερωτευμένος από όλους τους Αγίους, αν λοιπόν εκείνον αγαπάμε, τότε μας θα έχει ήδη μεταποιηθεί ο εσωτερικός μας κόσμος σε μία καινή κτήση και θα ζούμε όλα τα θεία γεγονότα από τη γέννηση μέχρι την ανάληψη μέσα μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Αμήν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λυκειάρχη, τον κύριο Αδάμ Κωνσταντίνο, για την ανάλυση που μας έδωσε σχετικά με τη σημερινή ημέρα της αναλήψεως. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Χατζηνικολάου Νικόλαο, που ο πρώτος είναι που άνοιξε αυτή τη συζήτηση σχετικά με την ανάληψη τι σημαίνει σήμερα. Συμπλήρωσε και ο κύριος Λυκειάρχης εδώ για να καταλάβετε εσείς, κύριε τηλεθεατές, καλύτερα. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε αυτό απλά για να έχουμε όλοι στο νου μας ότι ο Θεός είναι δίπλα μας και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ κανέναν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που μας ακούτε και εσάς τους κυρίους που μας φιλοξενείτε κάθε φορά στο κανάλι σας. Και πάλι χαίρετε.